Ακριβά θα πληρώσουν και φέτος το πετρέλαιο οι κριτικοί, καθώς η τιμή αναμένεται να είναι τσουχτερή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η περίοδος διανομής του πετρελαίου, με τους βενζινοπόλες να εκτιμούν ότι η τιμή θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον κατά 16 με 17% και αναμένεται να ξεπεράσει το 1 ευρώ και 11 λεπτά στις πόλεις και να φτάσει το 1 ευρώ και 25 λεπτά στις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά. Δεν βάναμε πετρέλαιο. Γιατί? Γιατί δεν βάναμε, με ξυλώσουν πάει εγώ. Επειδή είναι ακριβό το πετρέλαιο? Γι' αυτό. Εγώ έχω να βάλω αρκετά χρόνια. Για ποιο λόγο δεν βάζετε πετρέλαιο? Γιατί είναι ακριβό. Σίγουρα η τιμή Brent είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι, έχει μια αύξηση το τελευταίο διάστημα λόγω των καταστάσεων που συμβαίνουν. Πιθανό θα είναι πιο αυξημένο, αλλά εγώ θέλω να είμαι πιο συγκρατημένος και να δω τις τιμές 15 του Οκτώβρη που ορίζει ο νόμος να τις δούμε. Πρατηριούχοι ζητούν επίμονα από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς από το πετρέλαιο θέρμανση. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ο κόσμος κάθε χειμώνα κρυώνει. Δεν ανάβει για να ζεσταθεί το καλοριφέρ λόγω του κόστους. Και αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το εξετάσει, διότι από το 2013 συζητιέται να μειωθεί ή να φύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωση, τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να το δούνε ζεστά και να ζεσταθεί και ο κόσμος. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, για μένα δεν υπάρχει τίποτα. Να μειώσουν τους φόρους. Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει κάτι να κάνει για αυτόν τον κόσμο. Γενικά για όλους μας. Γιατί δεν αξίζουμε τέτοια μεταχείριση, τέτοια εξαθλίωση, γιατί πρόκειται περί εξαθλίωσης. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που και φέτος δεν θα εφοδιαστούν με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά θα επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους για να ζεσταθούν, καθώς οι τσουχτερές τιμές είναι απαγορευτικές. Κάθε χρόνο ακριβένει. Ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει περιθώρια για να θερμανθεί, να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και αναγκάζεται να προσφεύγει σε άλλες λύσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και ρυπογόνες, να καίνε διάφορα πράγματα σε τζάκια ή σε σόμπες. Βάζετε σε πετρέλαιο θέρμανση? Δεν βάζω. Τι να σχολιάσω, είναι ακριβό. Κόσμος λεφτά δεν έχει. Το επίδομα θέρμανσης έχει κουτσουρευτεί στα 12 ευρώ και 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ την ίδια στιγμή έχουν γίνει αυστηρότερα τα εισοδηματικά κριτήρια. Τα χρήματα θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μετά τις 16 Ιανουαρίου, ενώ όσοι καθυστερούν να προχωρήσουν στην αγορά του πετρελαίου θα πάρουν τα χρήματά τους τον Ιούλιο.